Καλησπέρα, καταρχά σε όλου. Είμαστε εδώ μαζί μα μαζί σα να στρέψουμε την προσοχή μα σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Πραγματικά είναι φρικτή η κατάσταση. Όπω είπε ο Κώστα, δεν ξέρουμε, δεν ανακοινώνεται ο αριθμό των νεκρών και δεν ξέρουμε και πόσα άτομα, τουλάχιστον επίσημα, βρίσκονται έξω και μέσα από το νοσοκομιακό συγκρότημα τον ακριβή αριθμό. Υπολογίζονται χιλιάδε, ίσω και δεκάδε χιλιάδε. Καθώ δεν είναι μόνο όσοι ε, περιθάλπτονται, είναι και άνθρωποι που φιλοξενούνται για να προστατευθούν από τα πυρά και από τι επιθέσει στο νοσοκομιακό συγκρότημα Αλσίφα. Είχαμε λοιπόν αυτέ τι. Ξεκίνησαν οι επιχειρήσει του Ισραηλινού στρατού, στοχευμένε. Όπως αναφέρεται, ε, από τη ε, μεριά του Ισραηλινού στρατού αναφέρεται πως επίσης οι δυνάμεις αυτές παρέχουν ε, και θερμοκητίδες και παιδικές στροφές στο νοσοκομείο Αλ προσπαθούν να γενώσουν το νοσοκομείο, έχουν αγοράσει καύσιμα για τις ε, βασικές υπηρεσίες, ε, να φέρουν κινητή, κινητές θερμοκητίδες και να προσπαθήσουν ε, να βγάλουν ε, έξω κάποιο από τα άτομα ναι, αυτά. Θέλω να απομακρύνουν Βεβαίως... πολύ απλά αυτούς οι οποίοι πραγματικά έχουν την ε μεγάλη ανάγκη γιατί υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν άρρωστοι οι οποίοι χρήζουν όχι απλώς βοήθειας, άμεσης βοήθειας και βέβαια οι εικόνες που μεταφέρονται από το νοσοκομείο με τα νεογνά τα οποία βλέπουν το φως της ζωής για μερικές ώρες και μετά είτε Φεύγουν από αυτόν τον μάταιο κόσμο, είτε κινδυνεύουν να φύγουν γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ρεύμα για να λειτουργήσουν οι θερμοκοιτήτε. Είναι πραγματικά μια καταστροφική κατάσταση. Και βέβαια υπάρχουν πολλά άλλα νοσοκομεία, κακινικά, νευροπαθεί. Νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Πόσα νοσοκομεία λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν ας το πιάσουμε από αυτό. Αρχικά να πούμε πως σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περισσότερα από τα μισά νοσοκομεία στη Γάζα δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν. Οι, 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 οι καταστροφές είναι τεράστιες. 22 από τα 36 δεν λειτουργούν. Λοιπόν, και Θέλω να το πιάσω, Κώστα, όλο αυτό που εξετάζουμε, όλο όλη αυτή την κρίση. Από εκεί που ε, σου είπα πριν, πω προσπαθούν λοιπόν να βγάλουν κάποια άτομα έξω. Ναι. Να εκενώσουν τα νοσοκομεία, να προστατευθούν όλοι τα θύματα, oh, ότι, όσοι και ό, οι ασθενεί. Να, ναι. να κενωθούν, εκενωθούν τα νοσοκομεία, να πάνε πού αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν. Καλά, ο, στο η, βορά... η, ε, η, η ο, ο μόνος τρόπος για να μεταφερθούν και να φύγουν είναι στο νότιο τμήμα, γιατί το Ισραήλ ανοίγει, υπάρχουν δύο δρόμοι ε, αποχώρησης από το βόρειο τμήμα, η κεντρική αρτηρία και η παραθαλάσσια αρτηρία. Ε, αυτές Αυτέ τι δύο τι ανοίγει κα τακτά χρονικά διαστήματα ο Ισραηλινό στρατό με τι τε τετράωρε παύσει πυρό που λέγεται ότι υπάρχουν και οι οποίε δεν ανακοινώνονται έτσι ώστε να μπορέσουν να απομακρυνθούν οι, οι έχοντε άμεση ανάγκη. Όμω υπάρχει ναι. ένα μεγάλο όμω. Για πε. Σύμφωνα κιόλας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, ε, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία έχουν προειδοποιήσει ότι η εκένωση των νοσοκομείων στο βορρά, όπω απαιτεί και ο Ισραηλινό στρατό, ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη για ορισμένου. Καθώ τα νοσοκομεία στο νότο ε, δεν μπορούν πια να δεχτούν περισσότερου ασθενεί. Μπρο Γκρεμό και ρέμα είναι, όπω το λένε και στο χωριό μου, αυτή η κατάσταση. Πραγματικά είναι απελπιστική. Το μόνο ενθαρρυντικό, υπάρχει και ένα ενθαρρυντικό, έτσι για, για πες πα μας. Υπάρχει και ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, καθώ ε, όπω γνωρίζουμε, όπω έχουν πληροφορηθεί, ε, υπάρχει φορτηγό το οποίο περνάει από την ε, Αιγυπτό, από τη Ράφα, με καύσιμα, για να τροφοδοτήσει λοιπόν ε, το, το νοσοκομιακό συγκρότημα. Για να δούμε αν θα φτάσει όμως αυτό το, το φορτίο με τα κάψιμα στο βόρειο τμήμα, γιατί. Τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να, να, να φτάσει εκεί γιατί πιθανότατα τα, και μέχρι τώρα όλες οι προμήθειες οι οποίες έχουν εισέλθει, ε, βλέπετε ακριβώς αυτή η φωτογραφία ε, με, το, με το βιτιοφόρο το οποίο μεταφέρει κάτι. καύσιμα. Είναι, είναι, ακριβά, ναι. είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η βοήθεια. Καλά, δηλαδή δεν είναι το και πάλι αυτό, αυτό που συζητάμε εδώ συζητά και am. μέρες στα αγώνα στον ωκεάνο. Και δύο ακόμα. Αν Από την άλλη βέβαια, μισό λεπτό ναι μεν είναι μικρό, Πολύ μικρό το ποσό, το, το ποσό αυτή, τα λίτρα αυτά που μπαίνουν μέσα και απ' την άλλη δεν είναι μέχρι τώρα όλη η βοήθεια έφτανε μέχρι ένα Ακλή. σημείο, μέχρι ναι, το ναι, κέντρο ναι. της Λωρίδας της Γάζας. Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δεν πήγαινε αυτή η βοήθεια. Έφτανε κυρίως στη Χάν Γιουνής και στα ανώτια τμήματα, τα οποία ήταν επί της ουσίας, γιατί αυτή την ώρα η Γάζα, η Λωρίδα είναι δύο περιοχές, είναι το βόρειο που η επί της ουσίας είναι υπό τον πλήρη έλεγχο των Ισραηλινών και το νότιο που εκεί ακόμα δεν έχουν μπει Ισραηλινοί και υπάρχει μόνο παλαιστινιακή κυριαρχία. Ναι, Σάρα. Δύο στοιχεία ακόμα να δούμε λοιπόν πώ αντιδρούν mm. από τα Ηνωμένα Έθνη και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό mm. Υγεία. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία πριν, ε, λίγε ώρε πριν, είχε, ανακοινώσει πω χάθηκε επαφή με το υγειονομικό προσωπικό στο νοσοκομείο Αλσίφα. Ωστόσο, λίγα λεπτά νωρίτερα, πάλι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία από τον Οργανισμό Υγεία ανακοίνωσαν πω ανησυχούν εξαιρετικά πολύ για του εργαζόμενου του τομέα τη υγεία και του ασθενεί, καθώ ο Ισραηλινό στρατό λέει ότι η αυτή την ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση όπω έχουμε πει τώρα, τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με τον επικεφαλή των ανθρωπιστικών οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίο δήλωσε προηγουμένω πω, σχετικά δηλαδή με τα νοσοκομεία στη Γάζα, αφού το Ισραήλ ξεκίνησε αυτή την στοχευμένη επιχείρηση, σε μια δήλωσή του λοιπόν, ο επικεφαλή αναφέρει πω ο Χαμιά δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μέρο όπω ένα νοσοκομείο σαν σπίδα για την παρουσία τη. Αυτό είναι φυσικά μια ισχυρή δήλωση βάσει του ανθρωπιστικού δικαίου, όσο και δήλωσε ότι τα νοσοκομεία δεν πρέπει να γίνουν εμπόλεμη ζώνη. Τώρα θα πω ότι αυτό βοηθάει κάπου πρακτικά είτε μια περίπτωση που ακούμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία είτε από τα Ηνωμένα Έθνη. δεν γνωρίζω. Να πω όμω κάτι που που πραγματικά φαίνεται να είναι μια βοήθεια. Η Ολλανδία έχει ανακοινώσει ήδη από τη Δευτέρα πω είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει και να περιθάλψει παιδιά τραυματίε από τη Λωρίδα τη Γάζα με τον Υπουργό Υγεία και τον Υπουργό Εξωτερικών να Υποστηρίζουν αυτήν την ιδέα. Μάλιστα. Να πω και κάτι πάνω σε αυτό που είπε η Σάρα: να προσθέσω ότι έχουμε μια τελευταία εξέλιξη την οποία μεταδίδει το Αλτζαζίρα. Ο Υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Χωσέιν Αμίραμπτο Λαχιάν. Είναι και δύσκολο είχε... το όνομα. Είναι, μίλησε λοιπόν με τον αρχηγό βοήθειας του ΟΗΕ, τον Μάρτιν Γκρίφιθ στη Γενέβη και κάλεσε τα Ηνωμένα, Ήθνη, Έθνη να αυξήσουν τις προσπάθειες για παροχή βοήθεια στη Γάζα. Ε, μίλησε για πάρα πάρα πολύ μικρή βοήθεια, η οποία δεν είναι καθόλου αρκετή. Καλά, δεν ανακάλυψε βέβαια το ότι πήρε τη ΔΑΟ εξωτερικών του Ιράν. Προφανώς είναι πάρα πολύ μικρή η βοήθεια. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η βοήθεια, το θέμα είναι να φτάσει. Το θέμα είναι πώς θα διοχετευτεί στους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Γιατί είδαμε πριν από λίγο τις εικόνες και με τι Αιγυπτιακές ημέρε πάνω στην Ταλίκα αυτή, το βιτιοφόρο που μεταφέρει τα πρώτα καύσιμα εδώ και 40 ημέρες μέσα στη Γάζα. Μπα και σωθεί κάποια ζωή και ας ελπίσουμε όλοι ότι θα φτάσει αυτή, ε, η, αυτό, αυτό, το, αυτό το καύσιμο. Αυτή, α, αυτά τα... Τα καύσιμα, μάλλον, θα φτάσουν εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, στου ανθρώπου στα νοσοκομεία εκεί, ώστε να ξαναλειτουργήσουν οι δραμοκητήδε, οι μονάδε εντατική θεραπεία, να λειτουργήσουν πάλι οι αιμοκαθάρσει, οι καρκινοπαθείς να μπορούν να κάνουν να έχουν τη θεραπεία του. Γιατί, ιδάλω, ο αριθμό των νεκρών θα αυξηθεί τόσο πολύ, που πραγματικά θα είναι όλεθρος για το, για, το για την παγκόσμια ανθρωπία αυτή είναι η κατάσταση στη Λωρίδα της γάζας και το δυστύχημα είναι ότι ναι, πλεόν και τα Ισραηλινά αλλά και τα ε, Αραβικά μέσα ενημέρωσης μετα δεν μεταδίδουν συνολικό αριθμό νεκρών και αυτό είναι πλήρω ανησυχητικό. Ενδεχομένω, βέβαια, να μην είναι τόσο μεγάλο ο αριθμό των νεκρών όσο ήταν μέχρι πριν από τρει-τέσσερι μέρε, για παράδειγμα. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι οι νεκροί από μία ακόμη επίθεση του Ισραηλινού, τη Ισραηλινή αεροπορία και βομβαρδισμό στην βόρεια λεωρίδα τη Γάζα, σε ένα σημείο τη μάλλον. Πέσανε 14 νεκροί Παλαιστίνοι. Αυτό είναι ο μόνος συγκεκριμένος αριθμός εδώ και αρκετές ώρες για αριθμό θυμάτων.